Γεια σας, είμαι ο Βυσαρίων και είσαστε στο U-Cook. Έχουμε έρθει στην όμορφη Σύρο, είμαστε στο χωριό Φίνικα και πού αλλού, στην ψαροταβέρνα Παραπαλιάς. Σήμερα μαζί με τον Ισίδωρο θα ετοιμάσουμε μια πάρα πολύ ωραία γάριδο μελέτα. Γεια σου Ισίδωρε. Γεια σου Βυσαρίωνα. Ήρθαμε στο όμορφο νησί σας και στην ψαροταβέρνα σας. Καλώς ορίσατε. Λοιπόν, θέλω να μας πεις τι καλό θα μας ετοιμάσεις. Μια εύκολη και νόστιμη γάριδο μελέτα. Πάρα πολύ ωραία. Πες μου γρήγορα τι υλικά θα χρειαστούμε. Θα χρειαστούμε 150 γραμμάρια γαρίδες, καθαρισμένες, μικρές. Ωραία. 2 αυγά, 50 γραμμάρια τυρί Σαν Μιχάλη, ντόπιο εδώ. Ντόπιο, τα ντόπια προϊόντα να υποστηρίξουμε. Βεβαίως, πιπεριά και λίγο ηλιέλαιο για το τηγάνισμα. Πολύ ωραία, προχωρήσουμε στην παρασκευή της. Πολύ καλά. Ανάβουμε τη φωτιά. Να βάλουμε λίγο λάδι να κάψει για να τσιγαρίσουμε τις γαρίδες. Πόση ώρα περίπου θα τσιγαρίσουμε τις γαρίδες? Για 3 λεπτάκια ίσα θα πάρουν ένα ελαφρύ χρώμα. Πάρα πολύ ωραία. Οι γαρίδες είναι έτοιμες. Έχουν ροδοκοκκινήσει βλέπω. Και περιμένουν τα βουλάκια, ε. Ακριβώς. Εμείς εδώ τα έχουμε ανακατέψει, χτυπάμε τα δύο αυγά μαζί. Πάρα πολύ. Προσθέτουμε ωραία. Και το τυρί. Το Σαν Μιχάλη. Βεβαίως. Χτυπάμε λιγάκι και το ρίχνουμε στις γαρίδες. Να πούμε και ότι το γκάζι μας βοηθάει, κάνουμε ένα πολύ γρήγορο και πολύ πιο ωραίο τηγάνισμα. Ναι. Οπότε ο χρόνος σε μια κουζίνα υγειακή ίσως να είναι λίγο περισσότερος. Βοηθάμε να απλωθεί το αυγουλάκι, να ψηθεί. Ναι, ναι. Να βάλουμε λίγο λάδι για να βοηθήσουμε να γυρίσει. Ένα λεπτάκι από την άλλη πλευρά. Ναι. Και είμαστε έτοιμοι. Μια χαρά. Περιμένω πώς και πώς να δοκιμάσω. Είναι έτοιμη να τη σερβίρουμε. Πάρα πολύ ωραία. Απλή γαρνιτούρα. Πιπεριά, ναι, έτσι και το χρώμα. Πάρα πολύ ωραία. Ισίδωρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Καλή σας επιτυχία και καλή σας όρεξη.